Συνθέσεις του Ιωσήφ Πετρόφ με βρώσιμα υλικά αποτυπωμένες από τον φωτογραφικό φακό του Διογέννη Παπαδόπουλου και παραταγμένες σαν σε αγωνιστές σε θέσεις μάχης δίνουν την ευκαιρία στο κοινό να ρίξει μια ματιά στο 21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας. Ουσιαστικά που εξιστορούμε ιστορίες μέσα από εικόνες γαστρονομικές, οι οποίες είναι no recipes, πάνω να πει χωρίς συνταγές, με απλά υλικά μαγειρικής, τα οποία τα συνθέτουμε και δημιουργούμε μία εικόνα μεταφέροντας την ιστορία που θέλουμε να κάνουμε. Κάναμε κάτι διαφορετικό εδώ. Έχουμε μία σειρά φωτογραφιών, μία σειρά εικόνων αρκετά εκλεπτισμένου γούστου όσον αφορά την γαστρονομία και τη φωτογραφική τους εκτέλεση. Την έκθεση διοργανώνει ο Ελληνογαλλικός Σύλλογος Χανίων με την πρόεδρό του Στέλλα Κουτσουπάκη να δίνει μέσα από το δικό της κείμενο στους δημιουργούς το έναυσμα για να συνθέσουν και να αφήσουν την τέχνη τους να μιλήσει. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας. 21 πίνακες με βρώσιμα υλικά. Προσκεκλημένος της βραδιάς των εγγενείων ο γαστρονόμος Ηλίας Μαμαλάκης. Και ο δημιουργός της είναι σεφ, είναι μάγειρας και μάλιστα είναι γαλλοτραφής μάγειρας. Έτσι λοιπόν δημιούργησε έργα τέχνης, απεικόνισε ζωγραφικές δηλαδή, επάνω σε καμβάδες και τα υλικά που χρησιμοποίησε είναι τρόφιμα και τα έκανε με ένα συμβολισμό. Τα χρώματα των τροφίμων, αν θέλετε τα σχήματά τους, εκδηλώνουν τη χαρά, τη λύπη, την ένωση. Έβλεπες έναν άνθρωπο που έπαιζε με τα υλικά σαν να ήταν πραγματικά, σαν να ήταν πυλός, σαν να ήταν λάδια, χρώμα, σαν να ήταν ακριλικά. Δηλαδή έβλεπες μία φοβερή γνώση που τη χρησιμοποιούσε για να αποδομήσει τελείως ό,τι ήξερε στη γαστρονομία και να τα χρησιμοποιήσει ως οικαστικά μέσα. Καταπληκτικός. Την έκθεση ντύνει με τη μουσική του ο Πάνος Γιαμπουλντάκης. Εμπνεύστηκα από τις λέξεις πιο πολύ, όπως και από τις δημιουργίες του Πετρόφ. Έχω δημιουργήσει κάτι συνθέσεις 15 σονέτων, έτσι τα ονομάζω εγώ, τα οποία έχουν μία σειρά. Το 21ο έργο που φιλοξενείται στο Μεγάλο Αρσενάλι έχει την πινελιά του κοινού και φυσικά έχει χρώμα και γεύση γαστρονομίας.